Μέσα στον Φεβρουάριο θα έχουν μετακινηθεί σε άλλες θέσεις του Δημοσίου όλοι οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 θα μετακινηθούν άλλοι 12.500 υπάλληλοι αφού προηγουμένως αξιολογηθούν. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνης Μανιτάκης αμέσως μετά τη συνάντηση εργασίας που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εκθέσεις αξιολόγησης όλων των Υπουργείων. Έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο, έχουν ήδη εγκριθεί οι δύο πρώτες, όπως ξέρετε, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης που έχει συνέλθει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού και θα συνεχίσουν τέτοιες συναντήσεις. Παρουσιάσαμε τα πορίσματα αυτών των δύο αξιολογήσεων και συζητήσαμε ακόμη και για το θέμα της περαιτέρω πορείας της αξιολόγησης που αφορά την αξιολόγηση των ικανοτήτων του προσωπικού και βέβαια για τον πυλώνα, για τον βασικό άξονα που είναι η κινητικότητα του προσωπικού. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η κυβέρνηση με επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με μέθοδο, με αποφασιστικότητα, με υπομονή και αιμονή την διοικητική μεταρρύθμιση. Ο κύριος Βενιζέλος από την πλευρά του τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει το έργο και τις προσπάθειες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα. Βασικός μας στόχος είναι να γίνουμε επιτέλους μια κανονική χώρα. Άρα το πρώτο που χρειαζόμαστε είναι ένα κανονικό κράτος μαζί με μια κανονική κοινωνία και μια κανονική οικονομία. Το κράτος είναι αυτό που μπορεί να διασφαλίσει και την κοινωνική συνοχή και την εφαρμογή ενός νέου παραγωγικού μοντέλου. Από το κράτος τελικά ζητάει ο πολίτης ασφάλεια και προοπτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε το Υπουργείο να προχωρήσει άμεσα στο πρόγραμμα κινητικότητας των υπαλλήλων, προκειμένου να καταλάβουν οι υπάλληλοι που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ότι κανένας δεν τους κοροϊδεύει. Στη συνάντηση εργασίας που διήρκησε περισσότερο από μία ώρα, συμμετείχαν και βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ.